Είναι Κυριακή απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είσαστε στον Sky και είμαστε στο μουσικό σπίτι της Αλέκας Κανελίδου και επί σκηνής. Και όταν βρίσκεσαι επί σκηνής, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορείς να μην απολαύσεις την Αλέκα Κανελίδου μαζί με την Ηρώ, την βασική συνεργάτη. Ήρθε στην παρέα μας και η Ηρώ. Καλά. Καλά, μια χαρά. Πώς είναι. Πώς είναι τι. Το καινούργιο μουσικό σπίτι. Πώς περιμένεις να είναι. Περιμένω να είναι. Είναι πολύ ζεστός χώρος. Πραγματικά. Είναι ζεστός χώρος και νομίζω θα μας φέρει κοντά όλους. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να σας το ευχηθούμε. Το ζητούμενο είναι η επικοινωνία. Mm-hmm. Νομίζω γενικά στους καλλιτέχνες το ζητούμενο είναι η επικοινωνία. Σε όλο τον κόσμο είναι η επικοινωνία το ζητούμενο. Απλώς δεν το έχουμε καταλάβει, έτσι δεν είναι. Να σας απολαύσουμε λιγάκι. Ναι. Μα ό,τι θέλετε εσείς. Πάμε. Σ' αγαπώ εγώ ακόμη, εσύ τι φταίς καρδιά μου, εσύ τι φταίς καρδιά μου. Κι αν τα τραγούδια μου για πόνο και χωρισμό όλα μιλάνε, να πεις τραγούδια είναι μόνο, τι άλλο να είναι, τι άλλο να είναι. Κι αν δεις να κλαίω μες στην πίστα από παράπονο μεγάλο, να πεις χειροκροτήστε την αρτίστα και τίποτα άλλο, και τίποτα άλλο, και τίποτα άλλο, και τίποτα άλλο. Πολύ καλό. Απίθανο. Η νύχτα. Ναι, στη νύχτα, κυρία Κανελίδου. Είναι άλλη νύχτα, είναι διαφορετική η νύχτα. Είναι μια νύχτα που θα μας φέρει κοντά. Τι άλλο μπορεί να ζητάμε. Δεν λέτε όχι στη νύχτα. Λέτε όχι σε ένα συγκεκριμένο τρόπο διασκέδασης μέσα στη νύχτα. Βέβαια δεν λέω. Δεν είναι γιατί να πω όχι. Mm-hmm. Άλλωστε, από μικρό κοριτσάκι εκφράζομαι και επικοινωνώ μέσα από τη δουλειά μου τη νύχτα. Από μικρό κοριτσάκι. Ποια ήταν αυτή η ηλικία που είπατε να εγώ θα γίνω τραγουδίστρια. Α, καλά, αυτό ήταν πάρα πολύ νωρίς. Πολύ, πολύ μικρή. Πάρα πολύ νωρίς. Ήταν την εποχή που έπαιρνα τη βούρτσα, ας πούμε, που... Τη
βούρτσα των μαλλιών και. Την κάνατε μικρόφωνο. Ναι, ναι. Blue moon. Ξένα πάντα, έτσι. Ναι, όσο επιταπλήσουμε. Ποιος ήταν έτσι, αυτός που θέλατε να μοιάσετε, γιατί πάντα έχουμε κάποια πρότυπα, τουλάχιστον στις παιδικές ηλικίες. Και αλλήμον αν δεν έχουμε πρότυπα. Καλά, οι τραγουδίστρες που, κυρίως τραγουδίστρες που άκουγα εγώ τότε, δεν, και να τις πω, δεν, ας πούμε, δεν είναι γνωστές. Mm-hmm. Δηλαδή, πέρασα κάποια αρκετά χρόνια της εφηβικής μου ζωής, ακούγοντας μια τραγουδίστρια που λέγεται Nancy Wilson. Δεν είναι πρόβληση. Η Έλα, η γνωστή και Fitzgerald. Με αυτές τις τραγουδίστρες κυρίως. Ζυμωθήκατε. Να ζητήσουμε. Έχει γράψει ένα τραγούδι ηρώ. Ναι. Ναι. Το οποίο πρέπει να ακούσουμε. Έχει γράψει ένα υπέροχο τραγούδι που θα βάλει στο δίσκο της, γιατί κάνει ένα δίσκο με δικά της τραγούδια. Mm-hmm. Και πρώτη φορά γράφει τραγούδια, ναι. Ηρώ, γιατί δεν θέλεις. Δεν θέλεις να λέμε για τη δουλειά σου. Ντρέπεται. Αυτό το μικρόφωνο θα χρησιμοποιήσει. Και αυτό που φοράει. Πάμε. Βέβαια. Ποιο είναι καταρχήν? Πώς λέγεται? Τίποτα. Τίποτα. Τίποτα, τίποτα λέγεται. Μάλιστα. Τίποτα λέγεται. Λοιπόν, για να τα ακούσουμε και μετά να σε ρωτήσουμε ποιο είναι το τίποτα. Πάρα πολύ ωραία. Τίποτα. Όμως, ηρώ τίποτα, νέο κορίτσι, έτσι. Το δάκρυ θα κυλήσει ακούγοντάς σε κάποιος, οπωσδήποτε. Τόσο έτσι, γιατί? Δεν νομίζω ότι τα τραγούδια πρέπει οπωσδήποτε να έχουν μια δόση αισιοδοξίας. Πώς τώρα, συγγνώμη, να είσαι εδώ. Είχαμε καθίσει όλοι, έτσι. Εκπληκτικό τραγούδι. Αλλά ναι, τι ήρθε στο μυαλό του καθενός μας, εντάξει, μόνο εκείνος ξέρει. Μερικές φορές νομίζω ότι μέσα από τη μελαγχολία, μάλλον αποδίδοντας τη μελαγχολία έτσι δυνατά, φεύγεις και πάσα. Δηλαδή βγάζοντας έξω αυτό που υπάρχει μέσα. Νομίζω ότι κάπου εκεί τα βρήκατε κιόλας. Και η Αλέκα Κανελίδου και η Ρό είναι. Έχετε μια τάση μελαγχολική έτσι. Όχι απεσιόδοξη, μελαγχολική, ρομαντική. Αυτό το επισημάναμε την πρώτη στιγμή, κυρία Κανελίδου, νομίζω, έτσι. Ναι, αλλά με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να είμαστε και πολύ δυναμικές και πολύ κεφάτες. Γιατί σε αυτό το χώρο πρέπει να πω ότι τα λέμε όλα. Δηλαδή, απευθυνόμαστε σε όλους τους ανθρώπους που έχουν μεγάλη καρδιά και τους αρέσει το καλό τραγούδι με λίγα λόγια. Και σε όλες τις ηλικίες. Και σε όλες τις ηλικίες, βεβαίως. Μπορεί λοιπόν, Ανέλια, ο καθένας επί σκηνής, έτσι. Ναι, μια σκηνή είναι όλο το μαγαζίδιο. Με τέτοια βάρη χειμωνιά και με βουρτούνα στην καρδιά το κύμα σε τη λίγη. Μοιάζεις κι εσύ, σαν
θάλασσα που με τα κύ, που με τα κύματα της μου τα έχεις κάνει, μου τα έχεις κάνει θάλασσα. Μπουζούκι θα υπάρχει πάνω στη σκηνή, τη διακαλύνει. Γιατί όπως σου είπα πριν, έχουμε όλο το φάσμα του καλού ελληνικού τραγουδιού. Και ο Έλληνας χωρίς λίγο μπουζούκι δεν μπορεί να κάνει, έτσι. Κοίταξε, εγώ προσωπικά δεν έχω τίποτα με το όργανο μπουζούκι, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Προσπαθώ να βγω τώρα. είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έγχορδο όργανο, το οποίο ιδιαίτερα όταν κάποιος το παίζει καλά, το βρίσκω υπέροχο. Ναι, αλλά το μπουζούκι έχει ταυτιστεί και με το τσιφτετέλι και με πάνω στο τραπέζι και με όλα αυτά τα γνωστά που βλέπουμε στα νυχτερινά κέντρα. Ιερό χαμογελάς. Γιατί χαμογελάς? Είσαι εναντίον αυτού του τρόπου διασκέδασης? Όχι καθόλου. Απλά πιστεύω είναι άσχετο το μπουζούκι με το τσιφτετέλι. Δεν καταλαβαίνω. Ακριβώς, δεν ευθύνεται το μπουζούκι. Απλά. Συνδυάστηκε όσο λίγο. Εντάξει, ναι. Το άκουσα. Και εγώ νομίζω. Δηλαδή, δεν ενοχοποιήσουμε τώρα ξαφνικά αυτό το όργανο για ό,τι. Μα δεν ενοχοποιούμε καν το τσιφτετέλι, για όνομα του Θεού. Κυρία Κανελίδου, το ποιοτικό είναι και εμπορικό? Βεβαίως. Βεβαίως, το λέτε με σιγουριά και είστε και απόλυτοι, βλέπω. Βεβαίως, το ποιοτικό αυτό που λέω εγώ δεν ξέρω, γιατί μπορεί άλλοι να λένε ποιοτικό ένα τραγούδι που η στίχη του είναι ελαφρώς ακαταλαβίστικη. Εγώ πιστεύω ότι ποιοτικό τραγούδι είναι αυτό το τραγούδι που με έναν απλό και λιτό στίχο μιλάει στην καρδιά του ανθρώπου. Ναι, αυτό είναι και εμπορικό. Νομίζω ναι. Ναι. Θεωρείτε δηλαδή ότι για να μας μιλήσει κάτι στην καρδιά μας θα το αγοράσουμε όλοι για να το ακούμε συνέχεια, ή αυτά τα ακούσματα που έχουμε τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα, με πάρα πολλούς χιλιάδες δίσκους, όλα αυτά μας λένε και κάτι? Ναι, τώρα θίγεις ένα άλλο θέμα, το θέμα της σημερινής δισκογραφίας και της σημερινής μουσικής και κυρίως αυτής της μουσικής που πουλάει πολλούς δίσκους. Ακριβώς. Δεν ακούμε πλατινένιους μέσα σε χρόνο ρεκόρ, μέσα σε μήνες. Είναι αυτά σε τα μήνες. Σελοφάν τραγούδια που λέμε, τα οποία, όπως διάβαζα προχθές κάπου, είναι αυτοί, τα ξεχνάνε, λέει, και αυτοί που τα τραγούδησαν σε 6 μήνες. Εντάξει, είναι ένα φαινόμενο της εποχής αυτό το πράγμα. Είναι, πιστεύω, είναι κάποιοι άνθρωποι γύρω από τη δισκογραφία οι οποίοι έχουν διαλέξει τον εύκολο δρόμο για να πουλάνε δίσκους με τραγουδάκια τα οποία είναι, πώς τα λέμε, εύκολα τραγουδούν από τον καθένα, ρυθμικά πάντα, και κυρίως σε αυτό το τσιφτετέλι, το οποίο εγώ βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ ωραίος ρυθμός. Και είναι πάρα πολύ ωραίος χορός, τον χορεύεται καλά. Δηλαδή κυρίως όλα τσιφτετελοειδή είναι. Όλα αυτά τα, αυτά που πουλάνε και πολύ. Για να παντρέψουμε και όλη αυτή την ιστορία, έχουμε και μια ηλεκτρική κιθάρα μέσα στο τσιφτετέλι. Ακούσματα. Για να διατήσουν τον ήχο. Ναι, βέβαια. Για να παντρέψουν όλους τους ήχους, για να πιάνουν γενικά όλο το. Αυτό είναι ένα φαινόμενο της εποχής. Και μην γελιόμαστε τώρα. Υπάρχουν και τραγούδια από αυτά τα οποία όλοι τραγουδήσαμε κάποια στιγμή. Εγώ τραγουδήσαμε όταν βγήκαμε. Σίγουρα. Απλά αναρωτιέσαι, όπως όλοι αναρωτιόμαστε, γιατί έχει πάρει τόσο μεγάλη διάσταση. Και ξέρετε, δεν είναι από νέους καλλιτέχνες μόνο. Δηλαδή, αυτά τα τραγουδιά δεν τα λένε μόνο νέοι άνθρωποι που θα μπορούσε κανείς να πει ότι ναι, κάνουν για να έχουν και την επιτυχία. Γρήγορα-γρήγορα να επιτύχουν και κάτι. Βλέπουμε και κάποιους ανθρώπους, καταξιωμένους καλλιτέχνες, που λες γιατί πιθανώς, να πει αυτό το τραγούδι ο τάδε ή η τάδε. Πιθανώς θέλουν να είναι μέσα στο παιχνίδι. Οι ανάγκες των καιρών. Οι ανάγκες των καιρών. Όχι, είναι κάτι πολύ. Να είναι μέσα στο παιχνίδι. Είναι αυτά που λέγαμε πριν, όλα αυτά που λέγαμε. Θέμα επιλογών, απέχω, δεν απέχω. Επειδή δεν δέχεται κάποιος να είναι μέσα στο παιχνίδι, αυτό δεν σημαίνει ότι απέχει. Και εσείς έχετε επιλέξει να απέχετε κάποιες στιγμές, έτσι. Δεν τώρα. Όχι, μόνο, τώρα, γιατί ναι, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σαν και εμένα που λειτουργούν στον χώρο έτσι. Άλλοι θέλουν να είναι μέσα στο παιχνίδι. Οπότε για να είσαι μέσα στο παιχνίδι πρέπει να τραγουδήσεις. Δεν σε φθείρει όμως το καθημερινό παιχνίδι, έτσι να είσαι πάντα μέσα σε όλα? Η δουλειά έχει και μια φθορά, οπωσδήποτε.
Να προτείνω να συνεχίσουμε. Να σας πω πώς το, ονομάζω αυτό που νιώθει η Αλέκα. Σιωπηρή διαμαρτυρία. Σιωπηρή διαμαρτυρία να μην είσαι μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Και να είσαι όταν θέλεις εσύ και όπως το θέλεις. Εσύ, Ρώσαν, νέα καλλιτέχνης. Τι δρόμο θα επιλέξεις, αν και το βλέπουμε δηλαδή, τι δρόμο επιλέγεις, αλλά... Ναι, μάλλον... Κανείς δεν ξέρει κανεί. Ποτέ τίποτα, έτσι δεν είναι. Εντάξει. Αγαπάω τα δύσκολα. Και τα δύσκολα ποια είναι? Και τα δύσκολα είναι αυτά που δεν είναι εύληπτα, συνήθως. Και να είσαι απ' έξω. Όχι πάλι απ' έξω. Αυτό ακριβώς. Σιωπηρά κινούμε και νομίζω ότι γενικά πιστεύω ότι η εποχή μας είναι περίοδος που περνάει. Έτσι όμως θα δεις το όνομά σου στη φωτεινή επιγραφή πρώτο. Ανάλογα αν αυτό ήταν το ζητούμενο της ζωής μου. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το ζητούμενο της ζωής μου. Δεν είναι αυτό ο σκοπός. Όχι. Ο στόχος λοιπόν στην επαγγελματική σου καριέρα ποιος είναι? Καταρχήν να φτάσω σε κάποια ηλικία που να είμαι καλά με τον εαυτό μου. Καταρχήν. Δηλαδή να κοιτάζουμε στον καθρέφτη και να μην σκύβω το κεφάλι. Αυτό είναι γενικά στη ζωή. Μιλάω για την επαγγελματική καριέρα. Μα για την επαγγελματική καριέρα μιλάω κι εγώ. Α, μάλιστα. Δηλαδή δεν είμαι διαδεθειμένη. Ταυτίζονται. Δασκάλα η Αλέκα Κανελίδου στην Ιερό? Δεν ξέρω αν είμαι δασκάλα. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι όταν δύο άνθρωποι συνεργάζονται και είναι φίλοι, ο ένας παίρνει από τον άλλον. Αν ταιριάζει δηλαδή, και η χημεία των δύο. Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι η Ρο μπορεί να μαθαίνει κάποια πράγματα από μένα, επειδή είμαι πολύ περισσότερα χρόνια από αυτήν στον χώρο. Και απ' την άλλη, μπορώ να μαθαίνω και εγώ πράγματα από την Ρο. Από έναν νέο άνθρωπο που έχει ένα βλέμμα πιθανώς κάποιες στιγμές διαφορετικό στα πράγματα. Και νομίζω ότι πάντα είναι πολύ καλό, δηλαδή είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να ζητήσεις από τη δουλειά σου, το να υπάρχεις με ανθρώπους που έχουν πάθος για τη δουλειά. Βέβαια. Τουλάχιστον, ναι, άμα κάνεις κάτι να το κάνεις σωστά, έτσι. Και για να το κάνεις σωστά πρέπει να έχεις παθιαστεί με αυτό και να το θέλεις πάρα πολύ. Έτσι, αυτό συμβαίνει νομίζω σε όλες τις δουλειές, έτσι δεν είναι? Ναι, για μία δουλειά μιλάμε γενικότερα τώρα. Ναι. Επειδή δυστυχώς το παίζω το ρόλο του κακού, έτσι, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.